Αγαπητοί γονείς και πολύ αγαπημένα μας παιδιά, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση, η οποία είναι μια εκδήλωση με κεντρικό θέμα τις δυνατότητες του επαγγελματικού λυκείου και τις προοπτικές που δίνει αυτή στους μαθητές που φοιτούν σε επαγγελματική εκπαίδευση. Είναι μια εκδήλωση γιορτή για την επαγγελματική εκπαίδευση, όπως θα σας περιγράψει ο κ. Αθανασιόπουλος. Είναι πολύ μεγάλες οι προοπτικές που δίνει το επαγγελματικό λύκειο στους μαθητές. Θα σας τα πει πιο αναλυτικά και πολύ εμπεριστατωμένα, έτσι είναι πάντα η ομιλία του κ. Αθανασόπουλου. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που η αίθουσα είναι γεμάτη. Βλέπω γνώριμα πρόσωπα, γνώριμους γονείς, με τους οποίους συνεργαστήκαμε και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ. Συγχαρητήρια στα παιδιά και στους γονείς για την επιτυχία τους, γιατί έχουμε και την πράξη σήμερα. Σε όσα παιδιά πήραν και την πιστοποίηση, παίρνουν πέντε επίσης συγχαρητήρια και είναι κάτι που θα το κατανοούμε σιγά-σιγά, γιατί μπήκε καινούργια ορολογία στη ζωή μας τα τελευταία 2-3 χρόνια και θα δούμε και τη σημασία τους. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις ενημερωτικές, αλλά και επιβράβευσης των προσπαθειών και των κόπων των παιδιών που πραγματικά το αξίζουν. Έχουμε και εκπροσώπους επιχειρήσεων και θέλω να τους ευχαριστήσω και για την παρουσία τους, αλλά και για τη συνεργασία τα 3 τελευταία χρόνια στο θεσμό της μαθητείας. Είναι ένας καινούργιος θεσμός, έχει μπολιαστεί στο επαγγελματικό λύκειο και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο προνόμιο που έχει το επαγγελματικό λύκειο. Αφενός με ένα δίνει απολυτήριο λυκείου όπως δίνουν όλα τα άλλα λύκεια, αφετέρου δε να δίνει επαγγελματικό πτυχίο και με αυτό τη δυνατότητα το παιδί να ασκήσει επάγγελμα και μάλιστα να κάνει το πρώτο βήμα εμπλεκόμενο στη μαθητεία. Κάποια παιδιά δεν θέλουν να σπουδάσουν, θέλουν να μπουν κατευθείαν στο επάγγελμα. Είναι προς τιμή τους αυτό, τους δίνεται η δυνατότητα και η ευκαιρία με αξιοποιώντας το πρόγραμμα της μαθητείας να μπουν στις επιχειρήσεις, να δουν προστατευόμενοι, γιατί το λέω προστατευόμενοι, με ασφάλιση, με ημερομίσθιο κανονικό, όχι μαύρη εργασία, προστατευόμενοι από την νομοθεσία και από την πολιτεία, από το σχολείο και από τους εργοδότες, σε ένα καθεστώς προκαταρκτικό να δουν πώς είναι η αγορά εργασίας, τι ακριβώς θα συναντήσουν αργότερα ως επαγγελματίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τους δίνει δυνατότητα να αξιοποιήσουν όλες τους τις ικανότητες και να προγραμματίσουν το μέλλον τους. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Περιμένουμε τον κύριο Θανασόπουλο να μας πει αρκετά πράγματα, να μας ανοίξει τα φώτα, να δούμε πολύ περισσότερα σχετικά με το επαγγελματικό λύκειο. Να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Πραγματικά το λέω την καρδιά μου, μπορεί να μην είμαι διοργανωτής. Η διεύθυνση μπήκε ως διοργανωτής, έτσι να τα λέμε και αυτά. Το εργαστηριακό κέντρο και τα ΕΠΑΛ είναι αυτοί που τράβηξαν το κουμπί. Εμείς απλώς συμμετέχουμε με το όνομα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Καλησπέρα. Σε συναδέλφους, σε γονείς και σε μαθητές που είναι σήμερα εδώ. Ήρθα, παρότι σήμερα το πρωί ήμουν στην Αθήνα για μια υποχρέωση, ήρθα γιατί σκέφτηκα ότι αξίζει να ακουστούν αυτά που έχω να σας πω από κάποιον που είχε ανακατευθεί πρόσφατα και με τα δύο, ώστε να σας μεταφέρω και τον ενθουσιασμό μου από αυτά τα 3 χρόνια που είχα εμπλακεί και στη μαθητική και στο μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ. Και γι' αυτό είπα να σας να καταφραστώ λίγο τον χρόνο των οικοδεσποτών και να σας δείξω λίγα περισσότερα πράγματα, ελπίζοντας να μην σας κουράσω. Ό,τι ερωτήσεις τυχόν θέλετε, είμαι στη διάθεση να τις απαντήσω και ό,τι θέμα νομίζετε ότι σας ενδιαφέρει περισσότερο, επίσης μετά μπορούμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει
απίστευτο για την Ελλάδα, αλλά είναι αλήθεια. Υπάρχει στρατηγική για την επαγγελματική εκπαίδευση. Δηλαδή, υπάρχει μια προσπάθεια να γίνουν κάποια πράγματα. Αυτό είναι στρατηγική. Δηλαδή, σχεδιάζω κάτι. Υπάρχει ένα σχεδιασμό. Το πρώτο κομμάτι, βέβαια δεν τα λέω όλα αυτά, το πρώτο κομμάτι έχει σχέση με την βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοιτητών των ΕΠΑΤ. Δηλαδή, αυτοί που αποφοιτούν να έχουν σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, καταρχήν της ελληνικής, αλλά και απαραίτητα, να έχουν παραπάνω από μία διέξοδο. Όχι τελειώσαμε το σχολείο και τι θα γίνω αυτό ή τέλος. Κάτι που ενδιαφέρει στις δύσκολες οικονομικά εποχές που εδώ ζούμε είναι αν παρόλα αυτά ο απόφοιτος αποφασίσει να πάει στο εξωτερικό, να μην πρέπει, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή σε όποιον δεν έχει κάνει μαθητεία, να μην πρέπει να φοιτήσει κάπου. Αν πάει στη Γερμανία, το ζητούμενο είναι να μπορεί με το πτυχίο του να πιάσει δουλειά κατευθείαν. Για να γίνει αυτό, τι θα είναι αυτές οι προϋποθέσεις που θα δείτε. Και όταν βγαίνει στην αγορά, αν βγει μόνο του στην αγορά εργασία ως υπάλληλος ή και ως ο ίδιος για να δουλέψει, να έχει αρκετά προσόντα ώστε να τα καταφέρει. Να μην του λείπουν δηλαδή γνώσεις και εμπειρίες. Για αυτά και μερικά ακόμα πιο δυσνόητα που τα παρέλειψα, το όχημα είναι η μαθητεία. Όπως θα δούμε. Είναι κάτι που δεν απευθύνεται σε ανήλικους μαθητές. Απευθύνεται σε ανθρώπους που τελειώσανε το πάνω. Η μαθητεία αυτή για την οποία σας μιλάω. Άρα για να γραφτεί κανείς σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να έχει πάρει το απολυτήριό του και να έχει πάρει και πτυχίο. Για όποιους δεν κατάλαβαν, απολυτήριο μπορεί να έχω πάρει και από το ΓΕΛ. Δεν αρκεί. Απολυτήριο δίνει και το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ. Αλλά το ΕΠΑΛ σου δίνει και πτυχίο. Δηλαδή ένα χαρτί που λέει ότι ξέρεις ηλεκτρολογικά, ας πούμε. Αυτό. Πρέπει να έχεις και τα δύο αυτά για να μπορείς να συνεχίσεις με τη μαθητεία σου. Για το τι θα μαθαίνεις, πού, πώς και λοιπά, υπάρχει ειδικό πρόγραμμα σπουδών διαφορετικό σε μεγάλο βαθμό από αυτό που ακολουθούσαν στη δευτεροβάθμια στο ΕΠΑΛ. Και το βασικό σημείο που αξίζει να προσέξετε είναι ότι η εκπαίδευση γίνεται σε δύο διαφορετικούς χώρους. Από τις 5 εργάσιμες μέρες της εβδομάδας, τη μία μέρα είναι στο εργαστήριο του ΕΠΑΛ και μαθαίνει πράγματα που δεν καλύπτει αλλιώς και τις υπόλοιπες 4 μέρες πηγαίνει σε μια επιχείρηση και δουλεύει 7-8 μέρες ώρες την ημέρα. Να πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί και μετά με νέα χρηματοδότηση. Κλείνοντας τη μαθητεία να πω μόνο ότι στο εξωτερικό συνήθως αυτοχρηματοδοτείται. Δηλαδή οι επιχειρήσεις και τα επενδυτήρια που ξέρουν πόσο χρήσιμο είναι αυτό, με δικούς τους πόρους χρηματοδοτούν τη μαθητεία. Τις περισσότερες φορές αυτό. Ελπίζω και εμείς να είμαστε να έχουμε δυνατότητα αυτή κάποτε, αν ποτέ τελειώσει η χρηματοδότηση.